Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αναθεωρημένο σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης προσήλθε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με στόχο να αρθεί το αδιέξοδο στις συνομιλίες των 27 ηγετών που συνεχίζονται στις Βρυξέλλες. Η χθεσινή πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής χαρακτηρίστηκε από μαραθώνιες διαβουλεύσεις, διμερείς επαφές και συγκρούσεις. Με τον λευκό καπνό παρά τη μαραθώνια διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης να μην βγαίνει, οι 27 ξανακάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών τόσο στο δείπνο όσο και στις πολυμερείς επαφές που έχουν ξεκινήσει από το πρωί να την προτείνει λύσεις που θα γεφυρώσουν τις αποστάσεις ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Διεκδικούμε ό,τι καλύτερο για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Αν δεν συμφωνήσουμε, το διακύβευμα είναι μεγάλο για ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι πρέπει να κάνουν κάποιους μικρούς συμβιβασμούς. Κάποιες χώρες δεν το καταλαβαίνουν. Με βάση το κλίμα που εκπέμπεται από τις συζητήσεις της Παρασκευής, δεν επιτρέπεται αισιοδοξία ό,τι αφορά στη διατήρηση του ύψους των ενισχύσεων, που στην περίπτωση της Ελλάδας ανέρχονται στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που αφορούν στη διατήρηση της αναλογίας επιδοτήσεων και δανείων. There's absolutely no reason why we cannot get a deal done at this summit. What is at stake are the principles of European unity and European solidarity. Maybe some compromises will be necessary, but we need to be certain that we achieve an ambitious solution because our citizens expect nothing less of us. Βασική πτυχή τριβής παραμένουν οι αυστηροί όροι και οι προϋποθέσεις που προτείνεται να συνοδεύουν τις εκταμιεύσεις των κονδυλίων, διαδικασία που από τον μπλοκ ορισμένων χωρών δεν γίνεται αποδεκτή, καθώς αποτελεί ένα light μνημόνιο. Je suis confiant mais prudent. Je porterai le maximum d'ambition et avec la chancelière Merkel aux côtés l'un et l'autre du président Michel, nous ferons tout pour qu'un accord soit trouvé. Στο ίδιο τείχος απόρριψης προσκρούει και το ζήτημα της αναλογίας 70-30% που αφορά στο ύψος και στο χρόνο απόδοσης των ενισχύσεων. Μεγάλο είναι το παζάρι που γίνεται και για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με την Αθήνα να αντιτίθεται στις μειώσεις πόρων που διατίθεται για τη φύλαξη των συνόρων, το προσφυγικό και την κλιματική αλλαγή. We don't believe in this grants-based system. If the South is needing help from other countries in terms to cope with the crisis, and I think it is only reasonable for us to ask for a clear commitment to reforms. Το ενδεχόμενο για παράταση της Συνόδου έως την Κυριακή είναι ανοιχτό. Ιδάλλως ο πολυπόθητος συμβιβασμός αναμένεται να επιτευχθεί σε μια νέα Σύνοδο στα τέλη Ιουλίου. Και με τη σφραγίδα του κράτους, υποχρεωτική είναι από σήμερα η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους καταναλωτές. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τις νέες οδηγίες θα πληρώνει πρόστιμο 150 ευρώ. Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού το τελευταίο διάστημα και οι έντονες ανησυχίες των λοιμοξιολόγων φαίνεται να ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν την κυβέρνηση να καταστήσουν αναγκαία τη χρήση της μάσκας στα σούπερ μάρκετ από εργαζόμενους και καταναλωτές. Όπως αποκάλυψε η Δέσποινα Βλεπάκη στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, ήταν θέμα χρόνου να επιβληθεί το μέτρο για τους χώρους στα σούπερ μάρκετ. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε υποχρεωτική χρήση της μάσκας καταρχήν στα σούπερ μάρκετ από όλους, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Open, τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από το κοινό. Στην αύξηση των κρουσμάτων, η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων είχε εισηγηθεί από την περασμένη Τρίτη την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους, αλλά και σε ανοιχτούς όταν υπάρχει μεγάλος συνωστισμός. Η χρήση της μάσκας, για να πούμε τη σωστή έκφραση, είναι αναγκαία, είναι απαραίτητη. Το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, είναι αυτό το μήνυμα να περάσει στους πολίτες από εμάς με την κατάλληλη ενημέρωση. Η ώρα είναι 8 το πρωί και το κατάστημα μόλις άνοιξε τις εισόδους για τους καταναλωτές, οι οποίοι από σήμερα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά τη μάσκα στο εσωτερικό του καταστήματος. Πρέπει να τη φοράμε, τι να κάνουμε. Γίνεται αλλιώς. Με δεδομένο ότι τα κρούσματα είναι διψήφια καθημερινά και υπάρχει χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού, η υποχρεωτική χρήση της μάσκας στα σούπερ μάρκετ αναμενόταν να επιστρέψει από την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι αποφάσεις επισπεύστηκαν, καθώς το Σάββατο είναι η μέρα που πολλοί καταναλωτές επιλέγουν για τα ψώνια τους. Όχι, δεν το γνώριζα. Οπότε πρέπει να προμηθευτώ μία μάσκα πριν πω. Το πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας τόσο από εργαζομένους όσο και από καταναλωτές ανέρχεται στα 150 ευρώ με το κόστος στην περίπτωση των εργαζομένων να επιβαρύνει τον εργοδότη. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί το νέο ρεκόρ κρουσμάτων COVID, καθώς για πρώτη φορά σημειώθηκε αύξηση 1 εκατομμυρίου μολύνσεων σε λιγότερο από 100 ώρες. Πιο δραματική είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα μέτρα επιστρέφουν και οι εκκλήσεις ειδικών για χρήση μάσκας πληθαίνουν. Την στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν άλλο ένα θλιβερό ρεκόρ με πάνω από 77.500 νέα κρούσματα μέσα σε μία ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει αμετανόητος,
κόντρα σε όλους τους ειδικούς. Do you regret not wearing a mask in public from the start? And would you consider, will you consider a national mandate that people need to wear masks? No, I want people to have a certain freedom, and I don't believe in that, no. And I don't agree with the statement that if everybody wear a mask, everything disappears. Τι κι αν ο ίδιος του ο σύμβουλος, ο κορυφαίος λοιμοξιολόγος της χώρας, Άντονι Φάουτσι, εκλιπαρεί για το αντίθετο. Wearing a mask is something everyone should do. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέγραψε νέο ρεκόρ με 1 εκατομμύριο κρούσματα σε 100 ώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, τα 238.000 μέσα σε μία ημέρα. Στην Ισπανία καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός νέων ημερησίων κρουσμάτων από τις 8 Μαΐου, 628. Sabeu que a Barcelona ya fa días que estem alertant de l'augment de contagis. Στη Βραζιλία με τα 34.000 κρούσματα και τους πάνω από 1.000 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα, οι αρχές έχουν αρχίσει να επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα στις περίφημες παραλίες του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Στην Ινδία τα κρούσματα ξεπέρασαν το φράγμα του 1 εκατομμυρίου, 35.000 μέσα σε 24 ώρες. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 με τη Στέλλα Γκαντόνα. Καλό απόγευμα σε όλους.